Να πω για τους κρύους. Να πω μόνο πριν πω για τους κρύους ότι ο μήνας ξεκινάει με αυτή την εντυπωσιακή όψη συνόδου Αφροδίτης Ποσειδώνα που μας βάζει έτσι σε ένα πιο παραμυθένιο mood. Και συνεχίζει με μια ωραία πανσέλινο Ελένη στο Λέοντα με σύνοδο της Ελλήνης, της πανσελίνου αυτή με το Βία και τρίγωνο με ουρανό. Είναι 4 του μήνα. Είναι ωραία πανσέλινος αυτή. Λοιπόν, μέχρι τις 20 του μήνα Αφροδίτη Άρης συνεχίζουν την πορεία τους συχθείς. Στις 20 του μήνα αλλάζει το τοπίο, μπαίνουν στον κρυό και οι δύο μαζί για να συνεχίσουν εκεί την πορεία τους και φυσικά περνάει και ο ήλιος στους συχθείς. Και ξεκινάμε λοιπόν με τους κρυούς που λέει ότι το πρώτο 20ήμερο του Φεβρουαρίου είναι σχεδόν μία από τα ίδια με αυτό που ήταν ο Ιανουάριος, εκτός αν έχετε στο γενέθλιο οροσκόπιό σας πλανήτες στους συχθείς, οπότε ναι, εκεί πέρα μπορεί να έχετε μια βελτιωμένη έκδοση του Ιανουαρίου. Αν όμως δεν έχετε, τότε ο Φεβρουάριος μέχρι τις 20 θα έλεγα ότι έχει όλο αυτό το κομμάτι, λίγο εσωστρέφεια, λίγο βαριέμαι αυτό, λίγο νιώθω άτονος, δεν πάνε τα πράγματα ακριβώς όπως τα θέλω, είναι και ανάβρωμος Ερμής μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου. Έχει και λίγο παρασκήνιο γενικότερα, δηλαδή λίγο και πολύ θα έλεγα παρασκήνιο μέχρι τις 20 του μήνα και θέλει προσοχή αυτό, όπως θέλει προσοχή και το κομμάτι που έχει να κάνει με υγεία, φυσική κατάσταση. Στις 20 του μήνα περνάνε οι πλανήτες στο ζώδιό σας και η Αφροδίτη και ο Άρης, οπότε ξεκινάει το γκάζι, το πατάτε και όπου σας βγάλει. Και μπορεί να σας βγάλει κάπου πολύ καλά και με μεγάλο ενθουσιασμό. Πολύ ωραία για τα ερωτικά σας, αγαπητοί κρυοί, κυρίως γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Η πανσέλινος στις 4 Φεβρουαρίου. Πάμε στους Σταύρους. Για τους Σταύρους, ο μήνας Φεβρουάριος είναι ένας πολύ γλυκός μήνας. Καταρχήν, φαίνεται ότι μπαίνετε έτσι σε μια καλύτερη διάθεση να αντιμετωπίσετε όλα όσα συμβαίνουν. Εκτός την καλή διάθεση, θα έχετε και μεγαλύτερη υποστήριξη από τους φίλους σας, από τους συνεργάτες σας, από τους ανθρώπους τέλος πάντων που είναι κοντά σας, σας αγαπούν και τους αγαπάτε. Είναι μήνας που μπορεί να επιτευχθούν κάποια σχέδια που ίσως έχετε για τα επαγγελματικά σας, κυρίως μετά τις 11 του μήνα που θα γυρίσει και ο Ερμής στην ορθή του πορεία, άρα θα ξεκαθαρίσει λίγο το σκηνικό για το που θα πάει το πράγμα στα επαγγελματικά, άρα και επιδιώξεις μπορείτε να επιτύχετε και σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν την προσωπική σας ζωή και την κοινωνική σας ζωή, είναι σούπερ μήνας ο Φεβρουάριος. Ακόμα και όταν θα μπουν οι πλανήτες στον κρυό, επειδή θα είναι ο ήλιος ο συχθής, δεν σταματάει αυτή η εύνοια στην προσωπική σας ζωή. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Τώρα για τους διδύμους, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι κάπως περίεργα αυτό το μήνα. Δηλαδή, μέχρι τις 20 του μήνα που παραμένει Άρης Αφροδίτης στους συχθείς, δεν είναι σε ένα ζώδιο που να σας ταιριάζει απόλυτα. Είναι σε ένα ζώδιο που έχει να κάνει πάρα πολύ με την καριέρα, με τα επαγγελματικά. Άρα, μέχρι τις 20 έχετε πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πιθανώς να υπάρχουν και κάποιες εντάσεις στον επαγγελματικό τομέα με ανωτέρους, προϊσταμένους, με ανθρώπους που με κάποιο τρόπο έχουν λόγο για τη δουλειά σας. Θα πρέπει λοιπόν να είστε λίγο πιο υποχωρητικοί, λίγο πιο συμβιβαστικοί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου για να μην έτσι κινδυνεύσετε σε σχέσεις κυρίως επαγγελματικές. Πέρα από αυτό όμως, γενικά μπορεί να έχετε μια μεγαλύτερη ένταση και στα του σπιτιού, της οικογένειας ή στη σχέση με τον σύντροφό σας. Το κλίμα μεταστρέφεται, αλλάζει μετά τις 20 Φεβρουαρίου που περνάει Αφροδίτη και Άρη στον κρυό, άρα σε ένα ζώδιο που σας ταιριάζει πιο πολύ, άρα εκεί θα πάρετε έτσι ανάσα, να το πω πολύ απλά, και στα επαγγελματικά, στα θέματα των επαγγελματικών, αλλά και στα προσωπικά και τα οικονομικά, κάτι καλύτερο θα γίνει. Θέλει προσοχή στις υπερβολές γενικότερα ο Φεβρουάριος, τόσο σε έξοδα, όσο σε ό,τι έχει να κάνει και με τις συναισθηματικές σας επενδύσεις. Πάμε να δούμε τους καρκίνους, που ο Φεβρουάριος είναι πιο εύκολος μήνας. Δηλαδή σε σχέση με το Γενάρη σαφώς είναι καλύτερος, είναι προτιμότερος. Και μάλιστα το πρώτο 20ήμερο μπορείτε πιο εύκολα να κάνετε ρυθμίσεις, διακανονισμούς προς το συμφέρον σας, είτε σε οικονομικό επίπεδο ή ακόμα να δείτε τα θέματα των σχέσεών σας, των προσωπικών σας σχέσεων με ένα έτσι, λίγο πιο γλυκό μάτι. Να δείτε αν μπορείτε να πλησιάσετε τον σύντροφό σας, αν υπήρχαν προβλήματα το προηγούμενο διάστημα, τι μπορεί να γίνει. Ή τέλος πάντων να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας, αν ήσασταν λίγο αιχμηροί το προηγούμενο διάστημα ή αν εκείνος εκείνη ήταν αιχμηροί απέναντί σας. Τώρα, το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου
Έχει να κάνει πιο πολύ με τα επαγγελματικά σας, δηλαδή σταματάει να είναι τόσο προτεραιότητα το να περάσω καλά, να ταξιδέψω, είναι η ερωτική μου ζωή προτεραιότητα. Τα επαγγελματικά γίνονται αυτόματα προτεραιότητα και εκεί θα υπάρχουν εξελίξεις. Δηλαδή, αν περιμένετε να κινηθεί λίγο το πράγμα στον επαγγελματικό τομέα, πρέπει να το περιμένετε μετά τις 20 του μήνα. Πάμε στους λέοντες. Για τους λέοντες έχει σκαμπανεβάσματα ο Φεβρουάριος, ψυχολογικά κυρίως, έχει μεταπτώσεις. Μεταπτώσεις συναισθηματικές, μεταπτώσεις σε ό,τι έχει να κάνει και με τα οικονομικά θέματα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι στο τέλος του, το τελευταίο δεκαήμερο, αναπτερώνεται το ηθικό σας.